Πάμε όμως αυτοδιοικητική συζήτηση. Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στα Χανιά, εκεί που θα συναντήσουμε τον κύριο Πιαγκαλάκη Γιώργο, υποψήφιο περιφερειάρχη Κρήτης με την ανυπότακτη Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, συνεχίζοντας έτσι τον διάλογο και την συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Διεκδικείτε το τιμόνι της περιφέρειας, διεκδικείτε το αυτοδιοικητικό λοιπόν τιμόνι του νησιού. Με ποιους άξονες μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, μάλλον έχετε μπει ήδη? Κοιτάξτε, το βασικό πολιτικό επίδικο το οποίο εμείς σηκώσαμε ως παδιέρα της προεκλογικής μας εκστρατείας είναι στον αντίποδα της Περιφερειακής Αρχής που οραματίζεται μια Κρήτη του 2030 η οποία κατά τη δικιά μας άποψη και όπως φάνηκε και από τις αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και από την πραγματικότητα θα είναι μια Κρήτη αγνώριστη και ξένη προς την πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού. Μια Κρήτη η οποία θα τολμώ να πω ότι θα είναι ισοπεδωμένη υπό το βάρος των φαραωνικών παράλογων μέσα σε εισαγωγικά επενδύσεων που προβλέπονται για το νησί. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, να μην το αναπτύξω ξεχωριστά. Νομίζω ότι θα μπορώ να το πω στη συνέχεια αυτό για κάθε... Για παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων. Αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά, κύριε Παγκαλάκη, για να προχωρήσουμε και την συζήτηση. Ποιες επενδύσεις αναφέρετε και πώς εσείς οραματίζετε φυσικά την Κρήτη? Πρώτο και κυρίαρχο, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και ο κόσμος κατά νου το ζήτημα των εξορίξεων υδρογονανθράκων, το οποίο ιεραρχούμε ψηλά στην ατζέντα. Ούτως ή άλλως κάναμε και δύο εκδηλώσεις. Ξέρετε, εμείς η προεκλογική μας δραστηριότητα δεν ήταν να βγάζουμε όμορφες φωτογραφίες, παρότι είμαστε ωραίοι τύποι, αλλά ήταν να ανοίξουμε μία συζήτηση για βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολούν και θα απασχολήσουν την Κρήτη το επόμενο διάστημα και για τα οποία, αν παρατηρήσετε, δεν γίνεται και τόσο μεγάλη συζήτηση. Ένα λοιπόν είναι το ζήτημα των υδρογονανθράκων, το οποίο εμείς ιεραρχούμε ως πρώτο, το οποίο είναι ένα παράλογης φύσης επενδυτικό σχέδιο, θα λέγαμε, σε μια χώρα η οποία εξάγει ενέργεια και σε μια περίοδο όπου η κούρσα γύρω από το ποιος θα ελέγχει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές όλου του πλανήτη και ξέρετε ότι παίζουν τεράστια γεωπολιτικά παιχνίδια σε αυτό, αυτές οι κατευθύνσεις που έχει βάλει και η κυβέρνηση και συνηγορεί και η Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Αρναουτάκη μας βάζουν να βαδίσουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Αυτό μαζί με τον κίνδυνο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει η αυτοδιοίκηση, κύριε Πιαγκαλάκη, με τους κινδύνους τους οποίους περιγράφεται, θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να στήσει ένα ανάχωμα, που θα προστατεύει το νησί, αλλά και με ποιους όρους, να πει stop, να ασκήσει βέτο ή να βάλει άλλους όρους? Όχι μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, εμείς είμαστε ξεκάθαροι βέτο, είμαστε κατά των εξορίξεων. Είμαστε κατά των εξορίξεων γιατί αυτό δεν πρόκειται να συνεισφέρει κανένα όφελος στον κρητικό λαό και συνακόλουθα και στον ελληνικό λαό γενικότερα, αλλά μια που μιλάμε για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι μύθος τα αναπτυξιακά οικονομικά ωφέλη για τους κατοίκους του νησιού. Όσον αφορά το προϊόν των εξορίξεων, αυτό θα εξάγεται, ούτε καν θα το αισθανόμαστε. Αυτό θα εξάγεται από τις τρεις εταιρείες της κοινοπραξίας, την Exxon Mobil, την Total και τα ιδιωτικοποιημένα ελληνικά πετρέλαια. Επίσης, οι φόροι υποτίθεται και το ποσοστό το οποίο θα αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση καθορίζεται από την απόδοση και από συντελεστές τις οποίους καθορίζουν οι ίδιες οι κοινοπραξίες των εξορίξεων. Και βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω και το εξής παράδοξο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Αρχή να κάνει σημαία της και να κουνάει τις σημαίες της υπεράσπισης από την κλιματική αλλαγή και από την άλλη μεριά να συνηγορεί στις εξορίξεις που είναι ακριβώς αυτά τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούν την κλιματική αλλαγή. Ξεκάθαρη θέση σας για λοιπόν αυτό. Το εξής παράδοξο. Για να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν με αφήσετε και θα μιλάω πολύ. Το καταλαβαίνω. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός καταρχήν, να υπάρχει ένας δημόσιος σχεδιασμός. Ναι. Η ενέργεια καταρχήν θα πρέπει να είναι δημόσια και όχι πεδίο εμπορίας και
παιχνιδιών ξένων και ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων. Mm-hmm. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα, είτε έχει να κάνει με τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν κινητοποιήσει από τους κατοίκους της Κρήτης ενάντια στις βιομηχανικές, το ξαναλέω, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς πιστεύουμε ότι κάτω από ένα δημόσιο έλεγχο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ήδη υπάρχουσες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, μαζί και με την εξέλιξη επιστήμης και της τεχνολογίας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με το κριτήριο της κάλυψης των αναγκών, των πραγματικών αναγκών των κατοίκων του νησιού, να κάνουμε ένα συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό. Μιας και είμαστε στα ενεργειακά και μιλάτε για τον ενεργειακό σχεδιασμό, οι θέσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, είτε αφορά το μικρό καλώδιο είτε αφορά το μεγάλο, ποια είναι? Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ σωστό. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ σωστό να συνδέεται η Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε ρεύμα. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι στην άλλη κατεύθυνση και ο λόγος για τον οποίο είμαστε επιφυλακτικοί και έχουμε την πεποίθηση ότι η Κρήτη θα μετατραπεί σε μία μπαταρία είναι ότι αυτή τη στιγμή έργα τα οποία γίνονται και τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας στο νησί είναι 2 και 3 φορές πάνω τα μεγαβά τα οποία υπολογίζονται 2 και 3 φορές πάνω από τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Και καταλαβαίνετε, είναι το άλλο παράδοξο ότι σε μια εποχή που λόγω κρίσης οι ανάγκες σε ενέργεια μειώνονται στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, είναι λίγο παράδοξο να αυξάνουμε την παραγωγή ενέργειας. Άρα νομίζω ότι το καλώδιο εξυπηρετεί την μετατροπή της Κρήτης ή της άλλης σε μια μπαταρία χάρη των κερδοσκόπων της ενέργειας. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα πέρα από τα ενεργειακά, κύριε Πιαγκαλάκη, και επειδή μιλάμε όλοι για αυτοδιοίκηση. Δεύτερο ζήτημα, το βάζω αυτό γιατί πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερο ζήτημα είναι τα έργα υποδομής. Έργα υποδομής τα οποία... Προλαβαίνετε τις ερωτήσεις μου λοιπόν. Πάμε στα έργα υποδομής, κύριε Πιακαλάκη. Το φαντάστηκα ότι θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Είναι ότι υπάρχει η πλήρης απουσία, όπως φάνηκε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, το Γενάρη και το Φλεβάρι, υπάρχει η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας. Mm. Δηλαδή, να το πούμε και χοντρά και εκλαϊκευμένα, όσον αφορά την προστασία της λαϊκής οικογένειας, των μικρομεσαίων, των φτωχών κτλ., δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Και αυτό παρότι, και δεν είναι μόνο, μιλάμε για μια περίοδο σε ένα δίμηνο το οποίο είχαμε και 5 νεκρούς από τις πλημμύρες, το οποίο τι μας καταδεικνύει ότι ζητήματα υποδομών, τέτοια όπως η αντιπλημμυρική προστασία, δεν είναι στις προτεραιότητες, με συγχωρείτε, ούτε της κυβέρνησης, ούτε της περιφερειακής αρχής, ούτε βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθορίζει την πολιτική στη χώρα μας. Ήταν ανέτοιμη η περιφέρεια Κρήτης, κύριε Πιαγκαλάκη? Δεν είχε προετοιμαστεί για τέτοιου είδους καταστροφές, αυτό λέτε? Ασφαλώς και ήταν ανέτοιμη και αυτό καταδείχθηκε και επίσης δεν έλαβε ποτέ υπόψη της τις μελέτες όπως το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας της Κρήτης από το 2015, το οποίο αναθεωρείται κάθε χρόνο, το οποίο ορίζει μάλιστα τις 10 πιο επικίνδυνες περιοχές της Κρήτης όσον αφορά την πιθανότητα να συμβούν πλημμύρες. Ξέρετε, οι 3 από τις 10 ήταν στο Γεροπόταμο, που εσείς στην Ανατολική Κρήτη το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και τους 4 νεκρούς είχαμε στο Γεροπόταμο. Άλλη περιοχή επικίνδυνη ήταν η περιοχή που έπεσε η γέφυρα του Κερίτη και υπήρχαν επισημάνσεις για τον μη καθαρισμό των ρεμάτων, για τα ελλειπή τεχνικά έργα, τα οποία δεν μπορούν να παραλάβουν τα νερά τα οποία πέφτουν από βροχοπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι κακώς και με ένα υποκριτικό τρόπο κρυβόταν ο κύριος Περιφερειάρχης πίσω από τη λογική της κλιματικής αλλαγής.
Άρα, όταν, κύριε Βιαγκαλάκη, εφόσον έρχεται εσείς στο τιμόνι λοιπόν της περιφέρειας Κρήτης, ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και με ό,τι έχει να κάνει φυσικά με τα κακώς κείμενα του νησιού? Μια πρώτη καταγραφή ενδεχομένως των σημείων αυτών. Τι περιλαμβάνει το δικό σας το σχέδιο? Δηλαδή, αν είναι να το πάρουμε 1, 2, 3, ουσιαστικά το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να έχεις μια μάχημη διεκδίκηση από την περιφέρεια σε συνδυασμό με τους φορείς, τους συλλογικότητες, τα τοπικά κινήματα όσον αφορά τα έργα υποδομής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Ένα δεύτερο, εδώ ξοδεύουμε 1 εκατομμύριο ευρώ στην περιφέρεια για την τουριστική προβολή των tour operators και των μεγαλοξενοδόχων, αλλά δεν μπορούμε να ξοδέψουμε φράγκο για να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού που μπορούν να φυτέψουν και μπορούν να είναι προστατευμένοι από τα ρέματα. Αυτό είναι και βασική μου απορία, το οποίο θα μπορούσε να γίνει με πολύ ελάχιστο κόστος, όπως και άλλα έργα, όπως ο καθαρισμός των ρεμάτων, όπως έργα γύρω από τις λεκάνες απορροής των ποταμών του νησιού, τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν το νερό, για παράδειγμα, και να μην είχαμε φαινόμενα τύπου όπου μετράγαμε τις γέφυρες που πέφτανε μία μετά την άλλη στη Δυτική Κρήτη. Άρα λοιπόν ένας τέτοιος προσανατολισμός, και ξέρετε αυτός ο προσανατολισμός δεν είναι αφορά μόνο την αντιπλημμυρική, αφορά και την αντιπυρική και την αντισεισμική προστασία. Γιατί φανταστείτε, καλοκαίρι έρχεται, άρα μπορεί να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα από πυρκαγιές και είμαστε και σε μια σεισμογενή περιοχή, μην το ξεχνάμε, και αν γίνει κάποιος σεισμός με κοντινό επίκεντρο δεν θα μας φταίει η κλιματική αλλαγή, αλλά θα μας φταίει το ότι είμαστε παντελώς απροετοίμαστοι όσον αφορά το χτίσιμο τέτοιων έργων υποδομής, τα οποία να προστατεύουν την πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού. Και μια που λέμε για έργα υποδομής. Κύριε Πιαγκαλάκη, να προλάβω και την τρίτη ερώτησή σας. Αφήστε με να θέσω την ερώτηση, και αν δεν έχει να κάνει με αυτό που θέλετε να πείτε, μου το συμπληρώνετε στο τέλος. Υπάρχει αίσθηση όλες αυτές τις ημέρες ότι η συζήτηση για την περιφέρεια Κρήτης, προεκλογική συζήτηση, είναι μια αμιγώς πολιτική συζήτηση. Είναι πολιτική η συζήτηση λοιπόν για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση? Σαφέστατα είναι, οι περιφερειακές εκλογές είναι κατεξοχήν πολιτικές εκλογές. Και δεν λέω μόνο το γεγονός ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα διαβάσεις εφημερίδες του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ και θα πανηγυρίζουν επειδή βγήκε ο Αρναουτάκης, ή της Νέας Δημοκρατίας επειδή βγήκε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ή ακόμα και τις δικές μας, αν λέμε ότι βγούμε εμείς, για παράδειγμα. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω ότι πρέπει έχει η θέση σου για τις περιφερειακές εκλογές καθορίζεται από τη στάση που παίρνεις όσον αφορά τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Δηλαδή, τι θέση έχεις για την αποπληρωμή του χρέους, τι θέση έχεις για το αν πρέπει ή όχι να υποτασσόμαστε στις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θέση έχεις για το αν θα πρέπει να υπακούμε στο δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας και σταματωμένα πλεονάσματα. Όλα αυτά καθορίζουν την ατζέντα της περιφέρειας. Ξέρετε, και ο προϋπολογισμός της περιφέρειας εγκρίνεται από το τοπικό παρατηρητήριο και μπορεί να επιστραφεί ως απαράδεκτος αν δεν πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως για παράδειγμα, το 2000, πριν από κάποια χρόνια, επιστράφηκε ο προϋπολογισμός για να διορθωθούν τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών που υπερέβαιναν τον προϋπολογισμό κατά 13.000 ευρώ. Ναι. Με αυτό το παράδειγμα σας λέω ότι οι εκλογές αυτές είναι βαθιά πολιτικές. Και να κλείσουμε, κύριε Παγκαλάκη, με ένα δικό σας σχόλιο για αυτές τις εκλογές, το τι διακυβεύεται, και το δικό σας το κάλεσμα προς τον κόσμο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Κοιτάξτε, το σχόλιο μας είναι το εξής. Καταρχήν, όπως είπα και στην αρχή, ή θα αφήσουμε να περάσει λογική, μνημονιακή λογική, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μνημόνια δεν καταργήθηκαν, υπάρχουν ακόμα οι 714 και πλέον εφαρμοστικοί νόμοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από κάθε απόφαση της περιφέρειας και οι οποίες έρχονται να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του νησιού για τα επόμενα χρόνια. Θα δημιουργήσουν ένα νησί αγνώριστο σε σχέση με αυτά που ξέραμε εμείς. Ή θα, λοιπόν, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, ή θα βάλουμε ένα φραγμό και θα παλέψουμε και στις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές όλοι τα τοπικά κινήματα, η πλειοψηφία των εργαζομένων του νησιού, με μια πραγματική λαϊκή αυτοδιοίκηση, να το πω εγώ, από τα κάτω, με τοπικές συνελεύσεις, με τοπικά συμβούλια, και όχι με αυτόν τον αντιδημοκρατικό θεσμό
του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προκύπτει από τον Κλισθένη και προηγούμενα από τον Καλλικράτη. Άρα, με αυτό το πλαίσιο, εμείς καλούμε τον κόσμο σε μια διαρκή επαγρύπνηση και αγώνα και στήριξη σαφώς αυτών του ψηφοδελτίου της ανυπόταχτης Κρήτης στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 του Μάη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιαγκαλάκη, θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη λοιπόν σε αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά.